Ονομάζομαι Φιωράντη Σίμος, ήμουν πρώην περιφερειακός διευθυντής στον όμιλο της Γκρουπάμα και ως περιφερειακός διευθυντής πριν 36 χρόνια που ξεκίνησε παλιά με το Φίνικα, θυμάμαι ότι το ακαθάριστο εθνικό προϊόν τότε με τα ασφαλιστικά ήταν 2,3. Μετά από 36 χρόνια εξακολουθεί και είναι 2,3. Αυτό με προβλημάτισε πάρα πολύ, διότι δημιουργεί ένα κενό. Κάτι έχει συμβεί σε αυτό, κάποιος φταίει γι' αυτό. Όταν ο μέσος όρος στην ευρωπαϊκή αγορά είναι 7,5%. Αυτή η μεγάλη διαφορά, η οποία είναι προς όφελος της Ελλάδας, για τον καταναλωτή, για την ανάπτυξη του ΑΕΠ για την Ελλάδα, πάνω στα ασφαλιστικά, θεωρώ ότι σήμερα με αυτό το συνέδριο, με τις μεγάλες αλλαγές στην Ήδρα, με τη δύναμη του Προέδρου και όλων των ανθρώπων των ΣΕΟ των ασφαλιστικών εταιριών, μπορεί να έρθει μεγάλη αλλαγή. Εγώ πήρα την απόφαση, μετά τη λήξη ως περιφερειακός διευθυντής με την Γκρουπάμα, να μπω στη διαδικασία, να μπω στην Ευρωβουλή, να βάλω υποψηφιότητα για την Ευρωβουλή ως Σίμος Φιωράντης, άνθρωπος και στέλεχος ασφαλιστικής βιομηχανίας, ώστε με την δική μου ψήφο και με την ψήφο των πολιτών να δώσουμε μια μάχη για μια πιο δίκαιη ασφαλιστική κουλτούρα στην Ενωμένη Ευρώπη και να φέρουμε δίκαια αποτελέσματα για τους πολίτες πάνω στα ασφαλιστικά δρόμενα.